Είμαστε σε τακτική επαφή με τους επιδημιολόγους. Μελετούν τα δεδομένα κάθε μέρα και παρακολουθούμε όλοι πάρα πολύ στην άνοιξη της πανδημίας. Θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εισήγηση από τους ειδικούς για άνοιγμα σχολείων. Όπως επίσης όμως, στις παρούσες υγειονομικές συνθήκες, και θα το πω απερίφραστα, κάθε μέρα που γίνεται μία διαδήλωση, αυτό προφανώς απομακρύνει την επιστροφή στην όποια κανονικότητα. Είτε αυτή αφορά άνοιγμα σχολείων είτε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μια ιδιαίτερη μέρημνα για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, επειδή ακριβώς έχουν μείνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κλειστά. Να διευκρινίσω εδώ ότι προφανώς προτεραιότητά μας είναι να ανοίξουν όλα τα σχολεία, να επιστρέψουμε δηλαδή στη διαζώση λειτουργία, υπό τις συνθήκες που θα μας υποδείξουν βεβαίως και όταν μας το υποδείξουν οι ειδικοί. Ωστόσο, πράγματι υπάρχει μια ιδιαίτερη μέρημνα για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου και επειδή τα σχολεία αυτά έχουν μείνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κλειστά στις περιοχές, στις κόκκινες, το πούμε έτσι, και επιπλέον επειδή έχουμε και τις εξετάσεις. Ταυτόχρονα εννοείται θα ανοίξουν γυμνάσια και λύκεια όταν ανοίξουν. Κύριε Ζαχαρέ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία απόφαση. Και δεν υπάρχει, προφανώς εμείς έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια. Τα συζητάμε συστηματικά με τους ειδικούς, οι οποίοι ακριβώς αναλύουν και όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα. Θα τα εξετάσουμε όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για άνοιγμα σχολείων. Αυτή τη στιγμή και μιλώ προφανώς για τις περιοχές τις κόκκινες.